Ναι, θέλω να πω το εξής. Επειδή παλιότερα, και το γνωρίζουν οι κάπως παλιότεροι και στον χώρο της υγείας, έχω ασχοληθεί πολύ με τα ζητήματα της πολιτικής υγείας, δεν κλείνουν νοσοκομεία. Σας το λέω με πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι είναι λογικό να υπάρχουν τα αντανακλαστικά σας τα ευαίσθητα όταν ακούτε κάτι, και καλά κάνετε. Αλλά κλείνει νοσοκομείο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Οι μόνοι που έκλεισαν νοσοκομείο είναι οι δύο γνωστοί και μη εξαιρεταίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας πριν από 2-3 χρόνια, κάποια νοσοκομεία. Και αυτά λίγα. Το νοσοκομείο δηλαδή μπορεί να υπολειτουργεί σε κάτι, να έχει κάποια προβλήματα, αλλά το κλείνω, ξέρετε, και δημιουργεί μια εντύπωση και στον κόσμο, η οποία δεν είναι στις προθέσεις κανενός, νομίζω, ούτε των συναδέλφων, οτιδήποτε. Από εκεί πέρα, εντάξει, θέλει προσοχή σε αυτό. Κλείνει το νοσοκομείο, έρχεται ο κόφτης και πουλιέται το τάδε. Υπάρχει και πολιτική σπέκουλα, λέτε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά εξαιτίας του ότι έχω πολύ ασχοληθεί παλιότερα με αυτά τα ζητήματα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Όχι, δεν είναι. Γενικά θέλω να δείτε ότι υπάρχει μια ρητορική κινδυνολογία σε αυτή την ιστορία. Το είπατε ωραία. Δεν ήθελα να το πω εγώ, το είπατε εσείς. Όχι, εγώ θα ήθελα να το προχωρήσω. Που μπορεί να ξεκινάει και από ενδιαφέρον. Εγώ δεν αμφισβητώ το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει. Και αν υπάρχει, κύριε Υπουργέ, πολιτική σπέκουλα πάνω σε αυτό. Σύμφωνοι, αυτό λέω και γι' αυτό σας είπα. Κλείνει το τάδε. Ο κόφτης έρχεται. Δεν έρχεται ο κόφτης. Το 2018 δεν θα πιάσουμε το 3,5% πλεώνασμα. Κάστε ρε παιδιά να τελειώσουμε το 2016 και βλέπουμε το 2018. Ωραία, να τελειώσουμε το 2016. Να έρθουμε λίγο στη... Θέλει αυτά τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πολλά άλλα που μας απασχολούν επί μακρόν δεν απασχολούν τον κόσμο. Σκοτίστηκε ο κόσμο για άλλου με ένα άλλα. Λοιπόν, αυτά απασχολούν τον κόσμο. Μην του δημιουργεί μια εντύπωση που είναι εκ του μη όντω. Αυτό ωραία, λέω, δεν κλείνει νοσοκομείο. Κύριε Μπαλάφα, εγώ βλέπω ένα ωραιότατο νοσοκομείο που θα κλείσει το νοσοκομείο. Εντάξει, να έρθουμε τώρα στα μια γενέτα σε αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Στη δεύτερη αξιολόγηση διακυβεύονται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που απασχολούν τον κόσμο. Έτσι. Πέστε μα, σε λίγο θα ξανάρθουν πάλι οι μουσαφίριδε. Και θα πρέπει να λύσουμε τους γόρδιους δεσμούς. Βεβαίως. Οι γόρδιοι δεσμοί είναι τα εργασιακά και άλλα θέματα. Πού βρισκόμαστε, πού προβλέπετε ότι θα καταλήξουμε. Ωραία. Και αν πιστεύετε ότι ο δικός χάρτης που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός θα τηρηθεί. Ωραία. Θα τηρηθεί. Τώρα μίλαγε στο αραβικό συνέδριο, αν είδατε και στην ομιλία. Δεν την είπε πόσο, για το θέμα άξει του χρέους και ξέρετε πόσο. Είπε ότι τον Δεκέμβριο θα έχουμε το πρώτο πακέτο μέτρων. Για το χρέος. Για το χρέος. Ναι. Λοιπόν. Πόσο αυτό το πράγμα θα ανοίξει το δρόμο. Ωραία. Θα ανοίξει ωραία, ωραία. Σύμφωνα καταλόπλιο το είπατε. Και νομίζω ότι αυτά όλα σημαίνουν το εξής. Μάλλον έχουν αφετηρία το εξής, κύριοι. Ότι πέρυσι το καλοκαίρι βρεθήκαμε μπροστά σε έναν πολύ μεγάλο εκβιασμό που δεν υπήρχε δυνατότητα ή πιθανότητα να απαντήσεις με ήξεις αφήξεις. Ή βγαίνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σας διώχνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δέχεστε μία όχι καλή συμφωνία. Συμφωνία με αρνητικές δεσμεύσεις. Mm-hmm. Κάναμε και σωστά φυσικά και πάρα πολύ καλά κάναμε και είπαμε δεν θέλουμε να βγούμε, δεν θα βγάλουμε τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί λόγοι και πιστεύω ότι έχουμε δικαιωθεί ιδιαίτερα με τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας και είπαμε θα υλοποιήσουμε μια συμφωνία η οποία έχει και πολλές αρνητικές δεσμεύσεις ενώ παράλληλα προχωράμε πλευρές του προγράμματός μας που δεν άπτονται της συμφωνίας του περσινού καλοκαιριού. Σε αυτά τα πλαίσια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός από ό,τι μου λέτε, έχουμε διαμορφώσει ένα χάρτη, έναν οδικό χάρτη, βήματα συγκεκριμένα πάνω στις υποχρεώσεις μας και στο πρόγραμμά μας που ταυτόχρονα όμως λένε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τη συμφωνία, αλλά και τίποτα περισσότερο. Με αυτή την έννοια, ολοκληρώσαμε την πρώτη αξιολόγηση. Προχωράμε τώρα στη δεύτερη αξιολόγηση που αφορά μια σειρά ζητήματα με προεξάρχοντα τα εργασιακά. Προχωράμε στη συνέχεια στην ποσοτική χαλάρωση, στο ζήτημα των capital controls, στην έναρξη της συζητήσεως για το χρέος που είναι καθοριστικό στην παραπέρα πορεία. Και προχωράμε. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα βήματα και είναι ρεαλιστικά. Θα μου πείτε, δεν μπορεί κάποια μέρα ο Σόιμπλε να ξυπνήσει έτσι ή να ξυπνήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανάποδα και να αρχίσουν να λένε πράγματα εκτός τόπου και χρόνου. Το έχουν ξανακάνει. Γιατί, μα είπε ο κύριος Κατρούγκος. Το έχουν ξανακάνει. Ας σταθούμε και εγώ το λέω λαϊκά. Να το κάνουμε ερώτημα αυτό που λέτε. Να το κάνουμε ερώτημα. Ο Κατρούγκος έμαθε. Είναι προφανές ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά είναι αυτό που είπατε και το είπατε λαϊκά. Να ξυπνήσει το δούνου του, να ξυπνήσει ο Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλο. Εκτιμάτε, επειδή το έχουμε ζήσει το έργο ξανά, ότι αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει βούληση επιτέλους να τελειώνουμε με το ελληνικό θέμα.
Εκτιμάτε ότι υπάρχει μια ειλικρίνεια σε σχέση με αυτό? Ή αντίθετα, οι επικείμενες γερμανικές εκλογές και άλλες εκλογές, όπως την άνοιξη στην Ολλανδία, θέλουν να βάλουν πάλι το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να αγοράσουν χρόνο και να μεταθέσουν το πρόβλημα για αργότερα, βάζοντας εμάς, καταδικάζοντας εμάς σε μια απίστευτη αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να είναι παραλυτική για την οικονομία? Μπορεί, Ξούτσα. Θέτεται το ζήτημα. Εμείς ακριβώς κάνουμε αυτό που υπονοείται, δηλαδή κάνουμε, λέμε ότι κύριοι, εμείς ναι, υπογράψαμε τη συμφωνία πέρυσι το καλοκαίρι με τις αρνητικές δεσμεύσεις. Την υλοποιούμε. Δεν έχει κανείς παράπονο να την υλοποιούμε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι και η αντιστροφή, το ότι άλλαξε το κλίμα για την Ελλάδα και την κυβέρνηση στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο, έχει να κάνει και με αυτό. Το ότι δηλαδή η κυβέρνηση φέρεται με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, αλλά και σοβαρότητα στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Άρα εμείς έχουμε όλο το δικαίωμα, και αυτό κάναμε και στην πρώτη αξιολόγηση, δεν δεχόμαστε τίποτα περισσότερο από τη συμφωνία. Θα θυμάστε ότι όταν ολοκληρωνόταν η πρώτη αξιολόγηση, φτάναμε στο τέλος της τελευταίας μέρας, ξαφνικά θυμήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πει άλλα 4 δισεκατομμύρια στη δημοσιονομική ισορροπία, διότι λέει, προσέξτε, το 2018 μπορεί να μην πιάσουμε το στόχο του 3,5% του πλεονάσματος του πλεονάσματος. Δηλαδή, και εμείς είπαμε, μπάστα, δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι συμφωνία. Αυτό το και υποχώρησαν. Περνάει, λέτε. Ήταν τότε που ο κύριος Μητσοτάκης έτριβε τα χέρια του και λέει, εδώ τους έχω. Μπράβο, μπράβο, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπράβο, βρε Κριστή Λαγκάρτ, τους την έφτιαξες. Κρατάτε, έλεγε στη Λαγκάρτ. Λέτε δηλαδή, αλλά ότι από την πλευρά της αξιωματικής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βάλατε μια παράμετρο τώρα. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία συντάσσεται με τους δανειστές και θέλει να βάλει προσκόμματα στην κυβέρνηση για να πέσετε. Κοιτάξτε, δυστυχώς, να το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα να μην μιλάμε ειλικρινά εδώ, και όποιος θέλει μπορεί να πει ότι δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, σε πολλές πλευρές και στο ζήτημα της διαπραγματεύσεως στη Νέα Δημοκρατία, η εξωματική αντιπολίτευση φέρε με έναν τρόπο, θα το πω πάλι λαϊκά, σαν να μην χαίρεται να προχωρήσουν κάποια πράγματα που είναι καλό για την πατρίδα μας. Έτσι την εντύπωση μου δίνει. Σαν να θέλει δηλαδή, μπορεί να το κάνει ασυνείδητα, δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως, σαν να θέλει να μην πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή την εντύπωση. Γιατί αυτό που λέει είναι βαριά κουβέντα, έχω πλήρη συνέστηση ότι είναι βαριά κουβέντα, αλλά εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει κάποιες στιγμές. Κύριε Μπαλάφα, μόνο η Νέα Δημοκρατία? Εντάξει, τώρα. Εγώ, δεν ψάχνω να προσθέσω αντιπάλους. Εγώ θέλω συγκλήσεις και συνενέσεις. Είπατε προχθές ότι θα βλέπατε θετικά μια συμπόρευση με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ, εάν και εφόσον. Ξεκίνησε η κουβέντα από τον κύριο Κρεμαστινό, νομίζω. Είχε προηγηθεί. Γιατί ο συνάδελφός σας με ρώτησε, μου λέει. Συνδέεται με αυτό που συζητήσαμε αμέσως πριν. Βεβαίως. Κοιτάξτε, τι είχε συμβεί τότε. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση. Η διάσκεψη των Προέδρων που συζήτησε για το Εθνικό Συμβούλιο για τη Τηλεόραση, και στο περιθώριο εκείνης της συζητήσεως ο κύριος Κρεμαστινός που συμμετείχε στη διάσκεψη των Προέδρων είπε ότι εμείς θα βλέπαμε, αυτό που ο συνάδελφός σας, θα βλέπαμε α, β, γ, δ, μια συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και όταν με ρώτησε ο συνάδελφός σας, είπε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συμπόρευση με αυτόν τον χώρο, στο βαθμό βέβαια, και αυτό είναι αυτονόητο, που θα πάψει να έχει τον εναγκαλισμό με τον νεοφιλελευθερισμό και τη Νέα Δημοκρατία, και ως κεντροαριστερά, αυτό λέει, το λέω τώρα, ας πούμε, και ως κεντροαριστερά που λένε ότι είναι, πρέπει να κοιτάνε λίγο αριστερά. Πρέπει δηλαδή να πάψουν να είναι όπως είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Το αυτό είπατε και λαϊκά αυτό. Είπαμε λαϊκά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε πάντα τα ίδια. Άρα λοιπόν, ανοιχτό αφήνεται το ενδεχόμενο της συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, μολονότι βέβαια αυτή η ευχή δικιά μου δεν σημαίνει ότι κοιτάμε σε εφαρμογή, έτσι δεν είναι. Εγώ βλέπω όμως, γιατί ψάχνουμε εμείς, κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση δεν ψάχνουμε να βρούμε αντιπάλους για να τους βάλουμε απέναντί μας. Ανοιχνεύουμε και τα ελάχιστα δείγματα συνενέσεων και συγκλήσεων. Δηλαδή, δέστε τι προτείναμε το τελευταίο διάστημα, τι προτείναμε στην πρώτη διάρκεια της Δημοκρατίας. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τους δικούς μας, τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους. Έχουμε συνέστηση των σχολείων. Έχουμε συνέστηση ταυτόχρονα ότι δεν είμαστε 80%, είμαστε 35%. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Στο ΕΣΥΡΟΥ θα βρεθεί συνένεση. Στο ΕΣΥΡΟΥ θα βρεθεί συνένεση, μιας και μιλάμε για συνενέσεις. Επειδή είμαι της αισιόδοξης σχολής, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί. Αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Ο κύριος Βούτσης ιδιαίτερα το έχει αναγνωρίσει και κοινή γνώμη, το ακούω από παντού. Χειρίστηκε τη γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης με ιδιαίτερη, θα έλεγα,
θα την πω την έκφραση μαεστρία, αλλά και κατανόηση, και κέρδισε για την εμπιστοσύνη των, άλλων εκπροσώπων του ποταμιού και, του Πασόκ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Σε μια κατεύθυνση του αυτονόητου πάλι. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα πάσχουμε πολλές φορές από το αυτονόητο. Αυτό είναι δυστυχώς μερικές φορές. Διότι όλοι λέμε τώρα, βέβαια, δεν το λέγανε πριν επί 27 χρόνια, ότι πρέπει να σταματήσει η ανομία στο τηλεοπτικό τοπίο. Ότι δεν μπορούν με τζάμπα, χωρίς να δίνουν πενταράκι, να διαχειρίζονται ένα δημόσιο αγαθό όπως οι συχνότητες. Είναι αντισυνταγματικό, λέει το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό. Και όταν όμως έρχεσαι να πεις, εντάξει παιδιά, τι θα γίνει τώρα, και λες, βεβαίως, το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, βεβαίως, 4/5 στη συγκρότησή του. Αν δεν συγκροτηθεί, τι γίνεται. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία, να βρούμε έναν τρόπο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το έκανε αντισυνταγματικό. Εμείς δεσμευόμαστε αυτό και αναζητούμε λύσεις. Πάντα στην κατεύθυνση του δημόσιου συμφέροντος. Το ζήτημα της τροπολογίας με τις λέξεις κλειδιά, γιατί νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια ένσταση ακριβώς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αν θα έχουμε αναστολή ή κατάργηση. Εσείς τι λέτε? Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Παπάς το πρωί είπε ότι επιμένει στο ζήτημα, ναι, της αναστολής. Εγώ νομίζω το αναστολή κατάργηση, και έτσι το είπαμε και έτσι το είπε και ο Βούτσης, ο Νίκος ο Βούτσης, και καλά έκανε. Έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα, να πούμε και κάτι, να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μερικές φορές μιλάμε μια σολομονική υποκρίνη, την καταλαβαίνει και λέει τι λένε αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, εδώ είναι απλά τα πράγματα. Υπό μία έννοια, αν βοηθάμε τον κόσμο να καταλαβαίνει. Έχουμε ένα πρόβλημα να λύσουμε. Πρέπει κάπως να το λύσουμε. Εμείς κάνουμε διάφορες προτάσεις για να το λύσουμε. Τώρα, δέστε. Συνεδρία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ανώτατο δικαστήριο κλπ. Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του. Μάλιστα. Μέχρι την καθαρογραφή, τυπικά κύριοι, μέχρι την καθαρογραφή που αποφάσεις διαρκεί 6 μήνες, δεν θα έπρεπε κανονικά να ξέρουμε τίποτα περί της αποφάσεως. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Από κάπου διέρευση. Όχι από μένα, είναι προφανές. Διέρευση. Και τι λέει η διαρροή? Ότι αφορά το 2α, το άρθρο 2α, που λέει ότι δεν μπορεί τις άδειες να τις δίνει κανείς άλλος πέρα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εντάξει, λέμε εμείς, πειθόμαστε, δεσμευόμαστε σε αυτό. Μάλιστα. Η δουλειότητα και το πείδημα. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Πώς θα γίνει αυτό? Και ψάχνουμε να βρούμε λύση. Τώρα, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα όμως, μέχρι την περίφημη καθαρογραφή μετά από 6 μήνες. Τι θα γίνει σε αυτό το διάστημα? Και λέμε σε αυτό το διάστημα, αφού έχει υπάρξει διαρροή, και μάλλον έτσι είναι, το 2α σίγουρα, δεν ξέρουμε άλλα, θα τα δούμε στην καθαρογραφή, αλλά το 2α σίγουρα έχει κριθεί αντισυνταγματικό, αυτή η διάταξη του 2α που μιλάει για τις άδειες, ποιος δίνει τις άδειες κλπ, να ανασταλεί. Γιατί να ανασταλεί? Διότι δεν θέλουμε, και κανείς δεν θέλει, μόνο αν λειτουργεί προσχηματικά, να προβάλλουν εύλογες σε έναν βαθμό ή μη εύλογες απαιτήσεις αυτοί που. Υπερθεματιστές. Αυτοί που λέμε υπερθεματιστές, αυτοί που έδωσαν τις μεγαλύτερες προσφορές. Και γι' αυτό ο Νίκος ο Βούτσης διαβεβαίωσε ότι θα δούμε την καθαρογραφή και θα προχωρήσουμε σε ό,τι χρειάζεται. Και γι' αυτό είναι καθαρό ότι λέει και το ποτάμι. Και το Πασόκ λένε ότι πιστήκαμε από τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Βουλής, και έτσι μένει η Νέα Δημοκρατία εντελώς απομονωμένη, χωρίς να καταλάβει χώρια τις ρογμές που έχει και τις διαστάσεις που έχει στις γραμμές. Είναι προφανές, γιατί σίγουρα και στη Νέα Δημοκρατία, και όχι ένας και δύο, υπάρχουν και άνθρωποι λογικοί που κοιτάνε το δημόσιο συμφέρον και όχι τα συμφέροντα, θα το πω, των καναλαρχών, ούτε καν όλων. Αυτόν τον εντελώς απόλυτων καναλαρχών που θέλουν να μην πληρώνουν τίποτα, να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, να συνδυάζουν μεγαλοκαναλάρχης με μεγαλοεργολάβος, με μεγαλοεφοπλιστής και μεγαλοπρομηθευτής του δημοσίου. Αυτή η κατάσταση δεν συνάδει με μια χώρα ευνομούμενη. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό το καταλαβαίνουν διακομματικά πάρα πολλοί άνθρωποι, σας διαβεβαιώ. Τώρα όμως, πώς μπορεί να συνενέσει ένα κόμμα, κύριε Μπαλάφα, όταν λέτε ότι είναι εκφραστής συμφερόντων και καναλαρχών? Είναι εύκολο να προχωρήσετε σε μια συνένεση όταν ο λόγος σας, και εδώ στην εκπομπή μας, έχει καταγγελτικά χαρακτηριστικά? Και σας έλεγα και νωρίτερα ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι αν δεν καταργηθεί ο νόμος Παπά, δεν πρόκειται να συνενέσει. Την Τρίτη αυτό. Την Τετάρτη είπε άλλο. Κουτρουμάνος. Και την Πέμπτη λέει άλλο. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Εδώ. Κοιτάξτε, το να έχω μια άποψη ότι όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει να τελειώσει αυτό,
ότι οι καναλάρχες ανεβοκατεβάζαν κυβερνήσεις, δεν το λέω εγώ, οι ίδιοι το λένε. Υπάρχει μια μηχανή, αυτό λένε. Που λέτε κάθε και αυτό μέρα δεν άλλο... είναι καταγγελία. Είναι μια διαπίστωση. Το κακό είναι ότι ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με το θεσμικό ρόλο που έχει, τον οποίο σέβομαι απόλυτα, θα έπρεπε στο ζήτημα αυτό να προτάσει το δημόσιο συμφέρον. Κύριε Μπαλάφα, δεν το κάνει δυστυχώς. Δεν είναι καταγγελία. Λίγο... Γι' αυτό σας είπα, εμείς αναζητούμε. Δέστε την πρόταση που κάναμε. Ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις κλπ. Δεν ήταν ο δικός μας άνθρωπος ο επικεφαλής, ούτε ο σημερινός που προτείνουμε ο επικεφαλής. Και πιθανόν και άλλος που θα προτείνουμε αύριο. Εμείς δεν είναι το πρόβλημά μας, τα δικά μας παιδιά. Είναι μια ποιοτική διαφορά από ό,τι γινόταν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες στη χώρα μας. Ερχόταν ο ένας, έδιωχνε τους διευθυντές, τους γενικούς διευθυντές στα υπουργεία, τους πήγαινε ψυγείο, έφερε τους δικούς του. Για μας αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δύο κουβέντες. Έρχεται ένα σχηματισμό και πότε, όπως ρώτησε ο χρόνος. Επειδή καταλαβαίνω ότι θα μας πει ο κύριος Μπαλάφας ότι αυτό έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό και ότι ο ανασχηματισμός, σε πάση περιπτώσει, δεν προαναγγέλλεται. Εδώ έχουμε μια διαφορετικότητα. Έχει προαναγγελθεί με τα προεδρικά διαταγματά. Την έχουμε προαναγγελθεί. Δέστε όμως ένα ζήτημα. Ποιος, εμείς το δώσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις αλλαγές στις δομές προκειμένου να γίνει ένας έλεγχος νομιμότητας. Πώς έφτασε στις εφημερίδες αυτό το πράγμα που εδόθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Δεν ξέρω, δεν ενοχοποιώ κανένα. Είναι ζητήματα. Είναι ζητήματα στη λειτουργία των θεσμών αυτά. Και εγώ και εμείς είμαστε πολύ αυστηροί. Ακολουθούμε το του Ηλία Ηλιού, όπως έχει πει επανειλημμένα ο πρόεδρος, θα τους τσακίσουμε στην νομιμότητα. Εμείς είμαστε με την νομιμότητα, εμείς είμαστε με τη δημοκρατία, εμείς είμαστε με τους θεσμούς. Πάμε στον ανασχηματισμό. Και όταν όμως οι θεσμοί λένε κάτι που δεν συμφωνούμε, λέμε δεσμευόμαστε από τους θεσμούς, αφού συνταγματικά. Λοιπόν, είναι δύσκολο να υπάρξει απάντηση στον ανασχηματισμό. Πώς θα διασφαλιστεί κατά την κρίση σας τη δυνατή αποτελεσματικότητα? Κοιτάξτε, ότι φαίνεται ότι θα γίνει κάποιο ανασχηματισμό, θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Το μόνο που Πρέπει να γίνει. Είναι προφανώς, έχει δρομολογηθεί αυτό το πράγμα. Είναι προφανές. Πρέπει, αλλά έχει ανάγκη ο Εγώ θα σα πω τη δική μου. Ναι. Πώς τον αντιμετωπίζω εγώ. Αυτό. Ξέρετε, ναι, επειδή εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να γίνω βουλευτής και υπουργός, όταν μπήκα, δεν το θεωρούσα, το θεωρούσα αυτά τα πράγματα τελείως αδύνατα για μένα και για όλους όσα τα χρόνια εκείνα μπήκαμε στην πολιτική. Τώρα, μας πρόκυψαν άλλα πράγματα. Δεν τρελαίνομαι για πράγματα, να εξηγούμαστε. Με αυτήν την έννοια τα αντιμετωπίζω ψύχρεμα και χαλαρά. Χαλαρά. Μπράβο, μπράβο, να θυμηθούμε και τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, Υπουργείο Εσωτερικών, ετοιμάζεται. Έπεσε το μικρόφωνο. Έπεσε το μικρόφωνο, έτσι. Ακούγομαι, ακούγομαι. Όχι. Θα φτιαχτεί όμως. Μέχρι να φτιαχτεί, να ρωτήσω, να κάνω την ερώτηση. Νομοθετική ρύθμιση για τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχές του 17, τι ετοιμάζεται εκεί και τι περιεχόμενο. Σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις? Μάλιστα. Υπάρχουν τρία πράγματα από αυτή τη στιγμή και άλλα, αλλά μια και αναφέρεσαι σε αυτό, τρία πράγματα. Εμείς, και λογικό είναι να θέλουμε στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που έχει, στο θεσμικό πλαίσιο, επαναλαμβάνω, που έχει πολλά προβλήματα, να θελήσουμε. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποιες ανάγκες επιβάλλουν αυτές τις ρυθμίσεις? Οι ίδιες οι ανάγκες που πηγάζουν από τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης των δήμων, των περιφερειών, παραπέρα της αποκεντρωμένης διοίκησης κλπ. Και γενικότερα όλης της πυραμίδας της δημόσιας διοίκησης, από προβλήματα που προκύπτουν, που είναι, θα έλεγα, είτε αστοχίες είτε λάθη κατά τη γνώμη μου, καταγραμμένα πλέον και από το σύνολο, από τη μεγάλη πλειοψηφία των ίδιων των φορέων της αυτοδιοίκησης, είτε ζητήματα που προκύπτουν από την πρόοδο των πραγμάτων. Αυτή είναι η ανάγκη. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα άμεσο νομοσχέδιο που προχωρούμε το μήνα αυτό, πιστεύω θα κατατεθεί στη Βουλή, για μια σειρά ζητήματα. Και αυτό που έχει σημασία, χθες ήμουνα με ένα δήμαρχο της Β' Περιφέρειας της Αθήνας, της περιφέρειάς μου, και μου είπε: μα σώσατε. Το λέω έτσι λαϊκά πάλι. Μάλιστα. Μα σώσατε. Πήρε 3 εκατομμύρια ο Δήμος του, έχει σημασία ποιος είναι, από ληξιπρόθεσμες οφειλές. Που αυτά, ξέρετε, είναι χρήματα που οι Δήμοι χρώσταγαν σε μικροεπιχειρηματίες, εργολάβους, προμηθευτές της τοπικής κοινωνίας, και αυτά πέφτουν αυτόματα στην τοπική κοινωνία. Λέει, η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η κάλυψη με μεγάλο ποσοστό στον χώρο της αυτοδιοίκησης είναι και επίσης τις προτεραιότητες μας αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πάμε.